Πάνο Χέρι σε ό,τι αφορά τις διεργασίες που είναι σε εξέλιξη για να ξελασπώσουν το Κυπριακό από τον βάλτο των δύο κρατών και της κυριαρχικής ισότητας έχουν οι Βρετανοί. Τους τελευταίους μήνες το Λονδίνο προωθεί διαφορετικές ιδέες και ορολογίες σε μια προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα που χωρίζει τις δύο πλευρές. Το πρόβλημα έγκυται στο γεγονός ότι η προσπάθεια για να συναντηθούν οι δύο πλευρές κάπου στη μέση οδηγεί κατά την άποψη της Λευκωσίας σε συνομοσπονδιακές αποχρώσεις της Ομοσπονδίας. Είναι γι' αυτό που προσφάτως η ελληνοκυπριακή πλευρά στη διάρκεια συνάντησης με Βρετανό διπλωμάτη απέρριψε ως απαράδεκτες τις απόψεις των Βρετανών, οι οποίες προκάλεσαν ανησυχία και στα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου την περασμένη εβδομάδα. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε, μας ανέφερε βρετανική διπλωματική πηγή, κληθήσα να σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές. Εν απουσία οποιασδήποτε άλλης πρωτοβουλίας από το διεθνή παράγοντα και αξιοποιώντας τη γραμμή Γκουτέρες για τετραγωνισμό του κύκλου, οι Βρετανοί κάνουν παιχνίδι με στόχο την επανέναρξη διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατόν. Ο Ερσίν Τατάρ επέμεινε και σήμερα στα ίδια. Δεν θα μπούμε στο παιχνίδι της Ομοσπονδίας. Πλέον μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία μόνο με τη συνεργασία δύο κρατών που ζουν δίπλα-δίπλα, βασιζόμενοι στη σωστή πολιτική και την κυριαρχική ισότητα. Ανάμεσα σε άλλα, οι Βρετανοί επιχείρησαν να περιλάβουν σε ένα νέο προσχέδιο κοινού ανακοινοθέντος τους εξής όρους. Ισοϊψής αρχή, δηλαδή ότι κάθε κρατήδιο της Ομοσπονδίας δεν μπορεί να υπερισχύει του άλλου. Αναφέρονται σε δύο εσωτερικά συνιδρυτικά κράτη με μία όμως εξωτερική εκπροσώπηση, ίσα εγγενή δικαιώματα και μιλούν για αυτοδιοικούμενες οντότητες. Όλα αυτά απαντούν στις αξιώσεις της τουρκικής πλευράς για κυριαρχική ισότητα και πολιτική ισότητα όπως οι ήδη την αντιλαμβάνονται. Το Λονδίνο φέρεται μάλιστα να έχει προσεγγίσει την Τζέιν Χολούτ, η οποία επίσης με τη σειρά της βολιδοσκόπησε τη Λευκωσία για αυτά τα ζητήματα. Οι Βρετανοί έχουν την άποψη ότι προκειμένου να υπάρξει νέα κινητικότητα στο Κυπριακό, θα πρέπει να υπάρξει μια νέα κοινή διακήρυξη αντίστοιχη με εκείνη του Φεβρουαρίου του 2014, κάτι που δεν βρίσκει σύμφωνη τη Λευκωσία υπό το φόβο εκτροπής από τη συμφωνημένη βάση επίλυσης του προβλήματος.